Την καλημέρα μας στον κύριο Συντιχάκη, στον βουλευτή του ΚΚΕ, και τον πιάνουμε κατευθείαν με τις ερωτήσεις για να τρέξουμε και να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, καταρχήν, πώς είστε, όλα καλά? Καλά, καλά. Ωραία. Νομίζω ότι και με την χθεσινή, έτσι λιτρωτική να το πω, το λιτρωτικό ερχομό του Μίκη στην Κρήτη, σήμερα δεν θα πω ότι είμαστε φτωχότεροι, θα πω ότι είμαστε πλουσιότεροι. Πλουσιότεροι γιατί το χώμα της κριτικής υγείας σκεπάζει πλέον αυτό τον μεγάλο μουσικοσυνθέτη που έκανε μελωδίες στο όνειρο όλων των πεινασμένων και των αδικημένων μέχρι να λάβουν τα όνειρα εκδίκηση. Και η Κρήτη εχθές τραγούδησε τον αντριωμένο να μην τον βλες. Έτσι τον αποχαιρετήσαμε χθες εδώ στην Κρήτη, λεβέντικα όπως του αρμόζει, με το ριζίτικο που του τραγούδησαν οι 96 βρακοφόροι όσο και τα χρόνια της ζωής του. Πολύ συγκινητική ήταν αυτή η εικόνα, όντως, κύριε Συντιχάκη. Και οι κριτικοί έχουν έναν τρόπο πραγματικά να σε παρασύρουν στο δυναμισμό τους, στο πάθος τους. Είναι άλλο πράγμα. Και έκανα εκτενής αναφορά στην αρχή της εκπομπής. Νιώθω ότι αυτό το έχει λίγο και η Ήπειρος. Είναι λίγο το κλάμα μέσα, είναι λίγο ο πόνος, ο σπαραγμός. Τα έχουμε όλα λίγο, λίγο πολύ. Θέλω να πω συγχαρητήρια. Ισχύει. Βέβαια. Η ομοιοσύνη με την κλές. Και νομίζω ότι είναι η απάντηση του Μίκη στην πίκρα και στην απογοήτευση ενός λαού, είτε είναι στην Κρήτη, είτε είναι στην Ήπειρο, είτε στη Μακεδονία, οπουδήποτε στη χώρα, που τα όνειρα αυτού του λαού δεν πήραν ακόμη εκδίκηση. Θα πάρουν όμως κάποια στιγμή, έτσι κι αλλιώς. Καταλαβαίνω τι λέτε. Και τη ομοιοσύνη δεν την κλαίμε όταν έχουμε μεγάλους Έλληνες. Και οι Έλληνες γίνονται μεγάλοι όταν διακατέχονται από οράματα. Υπάρχουν πολιτικοί που έχουν οράματα? Μεγάλη κουβέντα τώρα. Και φύγαμε και από τα πεζά. Ο Μίκης μας κάνει να φεύγουμε από τα πεζά. Ναι. Το πολιτικοί αν έχουν οράματα είναι λίγο γενικό. Θα έλεγα όμως ότι στις σημερινές συνθήκες υπάρχει μια προσπάθεια. Οι λαοί πρέπει να έχουν οράματα. Ναι. Και νομίζω ότι ο Μίκης ενσάρκωσε στο έργο του τους αγώνες του λαού μας κατά τον 20ο αιώνα και θα μας οδηγούν και, και τις επόμενες δεκαετίες. Γιατί εξέφραζε πόθους, αγωνίες, την πάλη των ταπεινών αυτής της γης και νομίζω ότι δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Γιατί τα ιδανικά της ελευθερίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης έχουν μείνει ανεκπλήρωτα. Και νομίζω ότι το βιώνει ο λαός μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όχι μόνο αν θέλετε στα χρόνια της κρίσης, της προηγούμενης δεκαετής κρίσης, και σήμερα το πληρώνουμε, παρόλο που αυτός ο λαός έχει μοχθήσει, έχει δουλέψει, έχει χύσει αίμα, υδρότα για να μπορεί να ζει καλύτερα, να έχει μια αξιοπρέπεια στη ζωή του, ένα μισθό, ένα σπίτι, να μπορεί να σπουδάζει τα παιδιά του, να έχει πρόσβαση στην ατροφαρμακευτική παιδί, θα συμβάνε για αυτονόητα πράγματα. Που όμως εν έτη 2021 είναι ακόμα προς διεκδίκηση. Και τα συναντάμε και σε άλλες χώρες. Από αυτή την άποψη, το Μίκης μας θυμίζει την αναγκαιότητα ότι πρέπει να παλέψουμε για την κατάκτηση. Λοιπόν, θέλω να πω συγχαρητήρια στο κόμμα σας για την οργάνωση, να το πω έτσι, και την διεκπεραίωση των τελευταίων επιθυμιών του Μεγάλου Έλληνα. Υπήρξε και ένα περιστατικό κατά την είσοδο του Πρωθυπουργού όπου ειλικρινά με λύπησε και νομίζω ότι όσοι το παρατήρησαν αισθάνθηκαν κάπως άβολα. Δεν πήρε όμως κανένα κόμμα την ευθύνη ή δεν το καταδίκασε. Αυτό πιστεύετε ότι γιατί έγινε ή μάλλον γιατί δεν έγινε? Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι ήταν απαράδεκτες συμπεριφορές έξω από τη Μητρόπολη Αθηνών. Προφανώς οποιοδήποτε έχει το δικαίωμα, είτε πολιτικός, είτε πρωθυπουργός, είτε απλός άνθρωπος, να πάει και να υποκληθεί στο μεγαλείο του Μίκη. Είναι άλλο αυτό όμως και άλλο να χρεώνεται κάποιος, και στην προκειμένη περίπτωση επιχειρήθηκε και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, να χρεωθεί στο ΚΚΕ. Ενώ δεν ισχύει αυτό. Στην Μητρόπολη απ' έξω και σε οποιαδήποτε κηδεία ενός απλού θνητού ανθρώπου, έχει το δικαίωμα να παραστεί οποιοδήποτε άνθρωπος. Οποιοδήποτε άνθρωπος.
δεν θα κάνει επιλογή το ΚΚΕ ποιος θα είναι έξω από τη Μητρόπολη ή δεν μπορεί να προνοήσει ποιος είναι αυτός που πιθανά με προβοκατόρικο τρόπο ή με όποιο τρόπο θέλει ο καθένας θα εκφραστεί στην προκειμένη περίπτωση. Έτσι, άρα δεν μπορεί να χρεωθεί στο ΚΚΕ αυτό. Mm-hmm. Και το ΚΚΕ δεν είχε την ευθύνη συνολικά για το ποιοι ήταν απ' έξω. Mm-hmm. Με συγχωρείτε, θα ζητήσω. Θα μπορούσε βέβαια να καταδικάσει το γεγονός χωρίς να αναλάβει την ευθύνη. Μα και προσωπικά στον Πρωθυπουργό απευθυνόμενος ο Γενικός mm-hmm. μας Γραμματέας ξεκαθάρισε ότι προφανώς είναι κάτι του απαράδεκτο, αλλά δεν είναι ευθύνη mm-hmm. ούτε του ιδίου ούτε του ΚΚΕ. Για το γεγονός ότι κάποιοι ήθελαν να εκφραστούν με τον τρόπο που εκφράστηκαν, τον απαράδεκτο τρόπο. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που μένει όμως είναι το γεγονός ότι στρατιές λαού βρέθηκαν και έξω από τη Μητρόπολη Αθηνών και στη Μητρόπολη των Χανίων. Βέβαια. Και στο Γαλατά, στο τμήμα του απάνω και απότισαν τον ελάχιστο φόρο τιμή αυτή των μεγάλων συμποσυνθέτων. Λοιπόν, κύριε Συντυχάκη, πάμε τώρα στα μεγάλα θέματα της καθημερινότητας. Πανδημία. Ανοίγουν τα σχολεία τη Δευτέρα, στις 13 Σεπτεμβρίου. Ο κόσμος δεν πάει να εμβολιαστεί, υπάρχει ένας φόβος, δηλώνεται από την κυβέρνηση ότι οι παιδίατροι θα μπορούν να εμβολιάσουν τα παιδιά από 12 μέχρι 17. Θέλω το σχολείο σας για το τι γίνεται καλά και τι δεν γίνεται καλά. Κοιτάξτε, όπως έστρωσε η κυβέρνηση, δυστυχώς τα πράγματα δεν βαίνουν καλώς. Με την πολιτική διαχείριση της πανδημίας. Γιατί όλο αυτό το χρονικό διάστημα, περίπου τα 2 χρόνια, παρά τα όποια υγειονομικά πρωτόκολλα διαμόρφωσε η κυβέρνηση, τα προσάρμοσε στις ανάγκες της οικονομίας και όχι της κοινωνίας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Και ξέρετε, οικονομία και κοινωνία, υγεία και ασφάλεια δηλαδή του λαού, δεν πάνε μαζί. Είναι 2 διαμέτρου αντίθετα πράγματα και σας το λέω εγώ από εδώ, από την Κρήτη, από μια τουριστική περιοχή που ναι μεν ο τουρισμός, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε την υγεία των εργαζομένων. Πρέπει να διασφαλίσουμε την ζωή, πρέπει να πάρουν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα στους εργασιακούς φόρους που έχουν μόνο στα μέσα μαζί της μεταφοράς, στα αεροπλάνα, στα καράβια, κάτι το οποίο δεν έγινε. Αυτό, αν θέλετε, δημιούργησε πολύ μεγάλες αμφιβολίες και αμφισβητήσεις ως προς τις προθέσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι εφόσον δεν υπήρχε μία ειδική μέρημνα για τα πλοία, για τα αεροπλάνα, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για το πώς μπορεί να ήρθε ο κόσμος από το εξωτερικό, θεώρησε ο κόσμος που είναι εδώ, κάτοικοι της Ελλάδας, ότι εφόσον δεν τους ενδιαφέρει το πώς εγώ μεταφέρομαι, δεν θα πάω να εμβολιαστώ? Κοιτάξτε, σε ένα εργασιακό χώρο υπάρχουν, αν θέλετε, φαινόμενα τρομοκρατίας, φαινόμενα εκβιασμών. Σου λέει, εάν δεν πάρεις, εάν δεν έρθεις να δουλέψεις, απ' έξω περιμένουμε και άλλοι. Είναι στρατιές ανέργων. Άρα θα έρθεις, θα προσαρμοστείς σε αυτό που σου λέει ο εργοδότης, δηλαδή σε τι, στα ανύπαρκτα υγειονομικά πρωτόκολλα. Γιατί πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια πληρότητα στο ξενοδοχείο 80-90%. Δεν μας ενδιαφέρει εάν εσύ κολλήσεις, είναι δικό σου θέμα, είναι ατομική σου ευθύνη, και αν κολλήσεις πήγαινε να πάνε κάτσεις στο σπίτι σου, θα προσλάβω άλλο ή θα σε βάλω σε μια αναστολή, θα σου δώσω και τα ψήφια του 544 ευρώ που και αυτά μία φορά δόθηκαν εδώ και σε 2 τουριστικές σεζόν και τίποτα περισσότερο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο κόσμος απαξίωσε αυτή την τακτική, την πολιτική δηλαδή της κυβέρνησης. Αυτό φαίνεται και στα σχολεία. Δηλαδή ξεκινάνε τα σχολεία χωρίς ουσιαστικά μέτρα. Μα έγινε σαφές ότι η επιδημιολογική επιτήρηση των σχολείων ανατίθεται πάλι στα αυτά τα αυτοδιαγνωστικά τεστ.
Κύριε Σιδηχάκη, μισό λεπτάκι, γιατί τα βάζουμε όλα μαζί στον ίδιο κουβά. Όταν μια κυβέρνηση σου έχει εξασφαλίσει τα εμβόλια και σου λέει ότι μπορείς ανά πάσα στιγμή να προγραμματίσεις το ραντεβού σου για το εμβόλιο, αυτό ως πολίτης, έχοντας, λέω εγώ τώρα με το μικρό μου το μυαλό, έχοντας συμφέρον για την υγεία σου, αλλά και θέμα στο πώς θα είσαι σε σχέση με τους άλλους, στον κοινωνικό σου περίγυρο, θα πρέπει να πας να το κάνεις. Δεν το κάνεις και μετά λες, η κυβέρνηση δεν προσέχει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, η κυβέρνηση αφήνει τον τουρισμό, η κυβέρνηση, μετά δεν είναι σαν να αφήνεις την ευθύνη στους άλλους. Κοιτάξτε, τα εμβόλια, όπως και οι μάσκες, τα αντισηπτικά κτλ. Ναι. Έχουν τη δική τους πολύ μεγάλη αξία. Συμφωνώ. Όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, κατά τη γνώμη μας πρέπει να εμβολιαστούν. Είστε υπέρ της υποχρεωτικότητας. Είδατε τώρα, μην τα βάζουμε όλα. Επιτρέψτε μου να απαντήσω σε αυτό και θα σας πω και για το θέμα της υποχρεωτικότητας. Γιατί και το θέμα της υποχρεωτικότητας σημαίνει παράλληλα και την υποχρέωση της κυβέρνησης να διασφαλίσει και να πείσει, αν θέλετε, τον λαό για την αναγκαιότητα εμβολιασμού. Κάτι που δεν το έκανε η κυβέρνηση. Γι' αυτό σας λέω, εμβόλια, μάσκες, αντισηπτικά, όλα αυτά είναι άκρως απαραίτητα σε συνθήκες πανδημίας. Αλλά δεν είναι και το μόνο μέσο επίδυσης και προστασίας του πολίτη από τον ιό. Και το λέμε αυτό διότι και η εκστρατεία από την πλευρά της κυβέρνησης προκειμένου να πείσει για την αναγκαιότητα των εμβολιασμών, όταν βλέπουμε ακόμα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης διάσταση απόψεων ή αν θέλετε ένας ανταγωνισμός, μια σφαγή ανάμεσα σε μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες για το ποιο εμβόλιο είναι καλύτερο σε σχέση με κάποιο άλλο. Όταν βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα σας δώσω μια επιταγή των 150 ευρώ νέων. Γίνεται, είναι μια πρακτική σε όλη την Ευρώπη και γενικότερα, ακόμη και σε λοταρίες έχουν πει. Σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Νομίζω όμως ότι δημιούργησε αρνητικούς συνδυασμούς. Δημιούργησε αρνητικούς συνδυασμούς, δηλαδή ότι για να μου το λέει να πάω να πάρω μια επιταγή, να εμβολιαστώ και να πάρω μια επιταγή των 150 ευρώ, σημαίνει ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει και προσπαθεί να με εξαγοράσει με αυτόν τον τρόπο. Πάντως 300.000 free pass είναι δεδομένο και είναι αλήθεια. Δημιούργησε μια εικόνα, μια εντύπωση ότι πήγε να εμβολιαστείς και εγώ εδώ είμαι και εντάξει, θα λύσουμε το χωρίς, θα λύσουμε τα προβλήματα. Δεν πάει όμως έτσι. Και γι' αυτό σας λέω ότι η λογική της ατομικής ευθύνης εκφράζεται σε όλα τα επίπεδα. Εκφράζεται καταρχήν πριν πάει να εμβολιαστεί κάποιος. Δεν χρειάζεται να υπάρχει ένα ατομικό ιστορικό του καθενός. Δεν πρέπει να εξετάζεται από τον γιατρό, ειδικά οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, άτομα που χρήζουν ιδιαίτερης ιατρικής φροντίδας. Έτσι γενικά πάμε και εμβολιαζόμαστε. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε το ατομικό βιβλιάριο που να λέει τι προβλήματα αντιμετωπίζει ο καθένας, πρέπει να εμβολιαστεί, πότε πρέπει να εμβολιαστεί. Είναι γενικά για όλες τις ηλικίες. Εδώ βγαίνει η κυρία Παπαευαγγέλου, μέλος της Επιτροπής Επιρρογνωμόνων, και λέει ότι μόνο το μήνα Αύγουστο το 20% των προβλημάτων αφορούσαν παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, είναι λιγότερα σε σχέση με τα υπόλοιπα, αλλά για φανταστείτε τώρα που θα ανοίξουν τα σχολεία και νοσήσουν βαριά πολύ περισσότερα, πολλαπλάσια παιδιά. Μπορεί κανείς να προβλέψει με βεβαιότητα ποιο θα είναι αυτό το παιδί που θα νοσήσει βαριά? Παίρνει η κυβέρνηση τέτοιο ρίσκο χωρίς να πάρει ουσιαστικά μέτρα? Να χωρίσει δηλαδή τα κλίματα. Για να τα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Νομίζω ότι από το πρώτο lockdown, όπου όλοι μείναμε στο σπίτι, μετά ακολούθησε και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο κύμα. Νομίζω ότι τώρα είμαστε σε μια σειρά στο κύμα πάνω, στο τέταρτο κύμα. Από εκεί και πέρα υπήρξε μια εξελικτική διαδικασία και όσον αφορά τα εμβόλια και όσον αφορά το ποια θα κάνουμε, το πώς θα τα κάνουμε, και σε κάποια φάση ακούσαμε ότι θα πρέπει ο οικογενειακός γιατρός να δώσει κατευθύνσεις αν θα πρέπει να γίνει το εμβόλιο, αν δεν θα πρέπει να γίνει, σύμφωνα με το ιστορικό αυτό που λέτε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν όμως ηλικιακές. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ηλικιακές ομάδες ολόκληρες που δεν πάνε να εμβολιαστούν. Αυτό είναι θέμα και ατομικής ευθύνης, αν μου επιτρέπετε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, μιλάμε τόσες μέρες με ανθρώπους από την ΟΛΜΕ, με ανθρώπους από το Υπουργείο Παιδείας, με την αντιπολίτευση. Το σύνολο των εκπαιδευτικών
είναι εμβολιασμένο. Δεν μιλάμε για το 100%, μπορεί να είναι το 90%. Είναι όμως ένα μεγάλο σύνολο και προχωράει η υποχρεωτικότητα, θα προχωρήσει και στους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τις διαρροές από το Υπουργείο Παιδείας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι γονείς, οι οποίοι μπορεί να είναι αρνητές, μπορεί να είναι εμβολιασμένοι, μπορεί να έχουν υποκείμενα νοσήματα και υπάρχουν και τα παιδιά. Από τα παιδιά, 12 με 17 έχουν εμβολιαστεί γύρω στα 40.000, που είναι λίγα παιδιά. Θα πρέπει, η γνώμη μου είναι, θα πρέπει να εμβολιαστούν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτοί που βρίσκονται 50+, 60+, ή 35+, αυτοί που δεν πάνε να εμβολιαστούν για κάποιους λόγους. Και μετά να ακολουθήσουν και τα παιδιά, γιατί αυτό που μας εξήγησαν οι ειδικοί είναι ότι θα πρέπει να γίνει, θα γίνει μια παιδική ασθένεια αν δεν εμβολιαστούν και τα παιδιά. Από εκεί και πέρα, νιώθετε ότι υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση και είναι πρόταση του ΚΚΕ για να λήξουμε το θέμα και να πάμε μετά στις ανατιμήσεις, γιατί δεν θα προλάβουμε χρονικά? Ναι, κοιτάξτε, το να πιστεί ο πολίτης να κάνει τελικά το εμβόλιο, ναι, βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση, σε διαλεκτική σχέση, σε αμφίδρομη σχέση, πέσε το όπως θέλετε, με την αξιοπιστία της κυβέρνησης και της πολιτικής που ακολουθείτε. Θα πρέπει δηλαδή να τους πείσει ακόμη περισσότερο. Από τη στιγμή που αυτά τα δύο βρίσκονται σε διάσταση, δημιουργείται αυτό το πρόβλημα το οποίο αναλύσατε εσείς προηγουμένως. Και επαναλαμβάνω, είναι δυνατόν να λέμε ότι με πρόσχημα τους ανεμβολίας τους υγειονομικούς θα απολύσουμε ένα μεγάλο μέρος υγειονομικών από τα νοσοκομεία που είναι άκρως απαραίτητη? Και μάλιστα σας λέω ότι στο νοσοκομείο Ηρακλείου, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, η διοίκηση του νοσοκομείου, λόγω των αναστολών που έβαλε τους υγειονομικούς, βάζει τις εργολαβίες σε διάφορα τμήματα του νοσοκομείου. Στα μαγειρίες, στις καθαρίστριες και σε άλλους τομείς του νοσοκομείου. Δηλαδή βρίσκει το πρόσχημα. Με αφορμή τους ανεμβολίες τους, και αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι ανεμβολίες τους, ότι η κυβέρνηση παίζει το παιχνίδι αυτό των ανεμβολίες τους. Ποιο παιχνίδι δεν πρέπει ο υγειονομικός να εμβολιάζεται? Κύριε Συντηχάκη, δεν πρέπει ο υγειονομικός να εμβολιάζεται πρώτος για να δείχνει το παράδειγμα? Καμία αντίρρηση. Επαναλαμβάνω ότι πρέπει να δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις η κυβέρνηση, όχι μόνο να πετάει το γάντι και να λέει αποκλειστικά δική σου ευθύνη, αλλά θέλω να έχω τον οικογενειακό μου γιατρό, όπως είπατε εσείς, που δεν το έχει ο πολίτης. Έχουν εργαζόμενο οικογενειακό γιατρό για να μην τρελαθούμε. Δεν υπάρχει οικογενειακός γιατρός έτσι ώστε να παρακολουθεί σταθερά, διαχρονικά τον ασθενή, τον οποιοδήποτε, όχι μόνο ασθενή, και εμένα και εσάς και όλους, να μας παρακολουθεί έτσι ώστε να ξέρουμε το ιστορικό όταν θα πάμε να εμβολιαστούμε, να το ξέρει ο γιατρός. Ή αν θέλετε, αν παρακολουθείτε ο εμβολιασμένος μετά το εμβόλιο για να δει τι παρενέργειες έχει. Υπάρχει το σύστημα υγείας και δεν το ξέρουμε? Δώστε μου ένα λεπτάκι, μόνο ένα λεπτάκι, γιατί πρέπει να πάω σε ένα δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, είχαμε το θέμα της πανδημίας, το συζητούσαμε, μου αναφέρατε ότι δεν έχει πείσει επαρκώς, αυτό πιστεύει το ΚΚΕ, δεν έχει πείσει επαρκώς η κυβέρνηση τους πολίτες, γι' αυτό ακολουθεί το μέτρο της υποχρεωτικότητας. Οπότε εκεί δεν έχει υπάρχει... πείσει γιατί δεν θέλει, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε, όχι απλώς γιατί είναι ανίκανη για να πείσει, ικανότατη είναι η κυβέρνηση. Δεν θέλει μια κυβέρνηση που έχει πάρει τόσα εμβόλια δεν να πείσει. Γιατί κάνει επιλογή. Γιατί? Δεν θέλει γιατί κάνει επιλογή. Δηλαδή το γεγονός ότι έχει λειτουργία σμαλακάρτ στους εργασιακούς χώρους κανένα απολύτως μέτρο, στα σχολεία κανένα απολύτως μέτρο, αλλά την ίδια στιγμή προσπαθεί να πείσει, πηγαίνετε όλοι να κάνετε το εμβόλιο χωρίς να δημιουργεί συνθήκες και προϋποθέσεις, αντιλαμβάνεστε δεν είναι ότι απλά είναι ανίκανη, δεν θέλει. Όταν δεν θέλει να χωρίσει τα τμήματα στα δύο, στα τριαντάρια, να τα κάνει δεκαπεντάρια, δεν θέλει να το κάνει, γιατί υπάρχει αυτό είναι. Υπάρχει δυνατότητα, πιστεύετε? Πώς δεν υπάρχει δυνατότητα, να σας πω κάτι. Εδώ ρέουν λεφτόδετρα, δεξιά και αριστερά. Έχουν πάρει δισεκατομμύρια προνόμια στο μεγάλο κεφάλαιο. Πώς δεν υπάρχουν χρήματα? Δεν υπάρχει τρόπος δηλαδή να μειώσουν τα τμήματα και να τα κάνουν δεκαπεντάρια? Να προσληφθεί επιπλέον εκπαιδευτικό προσωπικό? Έχει προσληφθεί αρκετό. Για τα νοσοκομεία, και αντί να προσλαμβάνει, απολύει, διώχνει και παίρνει εργολαβίες. Είναι η πρώτη φορά που προσελήφθησαν τόσοι εκπαιδευτικοί τώρα, για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά... να δούμε πώς ήταν οι απολύσεις διαχρονικά και, ναι, να δούμε, και να τα βάλουμε στη ζυγαριά, να δούμε πόσες ήταν οι απολύσεις διαχρονικά και αν επαρκούν οι όποιες προσλήψεις, τι προσλήψεις αναπληρωτών
Δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό πλέον, το αντιλαμβάνεστε, όχι μόνο στον χώρο της παιδείας και στον χώρο της υγείας. Παντού λειτουργούμε με δίμηνες, με πεντάμηνες, με δωδεκάμηνες συμβάσεις. Για τους αναπληρωτές μιλάτε. Όχι μόνο για τους αναπληρωτές. Να, για παράδειγμα, στα νοσοκομεία, η Εργολαβία δεν είναι κάτι καινούριο, είναι παλιό. Ναι. Έτσι και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι μόνο τη Νέα Δημοκρατία και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Εργολαβίες. Τι είναι αυτές οι εργολαβίες? Είναι με πετάμινες, με εξάμινες συμβάσεις. Οι οποίες αφορούν ποιο προσωπικό, το υγειονομικό? Αφορούν καταρχήν υπάρχουν επικουρικοί γιατροί, που επί της ουσίας είναι μορφή σύμβασης. Είναι επικουρικοί γιατροί. Είναι μετά το λοιπό προσωπικό που μπορεί να είναι στα μαγειρία, μπορεί να είναι καθαρίστριες, μπορεί να είναι τεχνικό προσωπικό κτλ. Όλοι αυτοί δημιουργούν αυτό που λέμε αποτελεσματικότητα του δημόσιου συστήματος υγείας. Όταν λοιπόν δεν προσλαμβάνεις, αλλά αντιθέτως απολύεις ή τα δίνεις σε εργολαβίες που μέχρι να μάθει ο εργαζόμενος το πόστο του, τη δουλειά του, την έχει απολύσει. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένα δημόσιο σύστημα υγείας, δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά ένα σχολείο. Έτσι. Πάμε και αυτά στα πλαστά. Είναι προβλήματα. Το καταλάβαμε. Πάμε και στα πλαστά, γιατί δεν προλάβουμε. Έχω να βγάλω και τον κύριο Γιαννούλη. Πάμε και στα πλαστά πιστοποιητικά. Νομίζω ότι έχει γίνει μάστιγα πια. Γιατί το συναντάμε σε διάφορες πόλεις. Αυτοί οι κάτοικοι δεν ήθελαν να πιστούν, ήθελαν να παρανομήσουν. Προφανώς είναι απαράδεκτο, είναι κατακριτέο και προφανώς θα πρέπει να ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα προκειμένου να εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο και να αποδοθούν τα του Κέσσαρου στα Κέσσαρη. Αλλά επαναλαμβάνω, θα γίνουμε κουραστικός, ότι και αυτό ακόμα είναι αποτέλεσμα όλων των προηγούμενων που συζητούσαμε. Δηλαδή ότι έχει δημιουργήσει μια κατάσταση, την κυβέρνηση, που είναι σαν αυτό που λέμε κλέφτες και αστυνόμοι. Δηλαδή παίζουμε κρυφτούλι τώρα ο ένας με τον άλλον. Ενώ θα έπρεπε να παθούν όλα εκείνα τα μέτρα που σας είπα προηγουμένως, προφανώς όλοι ετούτοι εδώ οι ανεμβολίαστοι κτλ. Που δεν λέω, μπορεί να είναι απλός κόσμος. Μπορεί να είναι ένας απλός κόσμος. Αλλά μέσα σε αυτόν τον απλό κόσμο έχουν μπει και διάφοροι. Διάφοροι άλλοι. Λοιπόν, να μην το ανοίξουμε περισσότερο. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Πάμε τώρα. Είχαμε χθες προκλητικές δηλώσεις πάλι από τον Χουλουσιακάρ. Ένα σχόλιο θα ήθελα. Ο οποίος είπε τι? Είπε ουσιαστικά αν χρειαστεί θα τους πνίξουμε στη θάλασσα και κάποιες κορώνες τέτοιες οι οποίες αν μη τι άλλο δεν πρεσβεύουν κανέναν πολιτισμό. Να μην μιλάμε τώρα για Δύση και Ανατολή. Η γνώμη μας είναι προφανώς δεν είναι κάτι καινούριο, έτσι. Και συχνά πυκνά η τουρκική κυβέρνηση, η Ερντογάν, επιδίδεται σε τέτοιου είδους εμπριστικές δηλώσεις. Αυτό όμως εμάς τουλάχιστον ως ΚΚΕ δεν μας εκπλήσει. Γιατί γίνεται μια προσπάθεια να συντηρείται ένα τέτοιο κλίμα ανάμεσα στις δύο, να το πω έτσι, αστικές τάξεις και της Τουρκίας και της Ελλάδας με την προτροπή, θα έλεγα, την ανοχή, για να μην πω και την παρότρινση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του ΝΑΤΟ, που θέλει να συντηρεί ένα τέτοιο κλίμα για να βρίσκει κάθε φορά την πρόφαση να παρεμβαίνουν στις εξελίξεις της ευρύτερης περιοχής και της Μέσης Ανατολής για να έχει το πρώτο λόγο. Γιατί ξέρετε, το διακύβευμα είναι μεγάλο. Είναι η μεγάλη σφαιρή ανταγωνισμού για το ποιος θα ελέγξει τους δρόμους περάσματος του φυσικού αερίου, το ποιος θα ελέγξει τους υδρογονάθρακες, ποιος θα ελέγξει τον δρόμο του μεταξύ, γιατί στο παιχνίδι μπαίνει και η Κίνα, μπαίνει και η Ρωσία, μπαίνει και η Γαλλία, μπαίνει και η Γερμανία. Μπαίνουν δηλαδή ισχυροί υπερελεστικοί παίκτες για το ποιος θα ελέγξει όλα αυτά τα πράγματα στην ευρύτερη περιοχή. Και η Ελλάδα λοιπόν, και η Τουρκία και οι δύο αστικές τάξεις έχουν κάθε λόγο να παρεμβαίνουν και να παρεμβαίνουν με αυτόν τον τρόπο, να οξύνουν το κλίμα και την αντιπαράθεση για να δουν στο τέλος εάν θα πάρουν ένα κομμάτι από τη λία της εκμετάλλευσης των υδρογονάθρακων στην ευρύτερη περιοχή. Το καταλάβαμε. Πάμε τώρα, για να ολοκληρώσουμε και τη συζήτηση, στο λεγόμενο καλάθι της νοικοκυράς. Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις αύξησε τις τιμές το πρώτο εξάμηνο. Ο καταναλωτής νομίζω ότι αρχίζει και βλέπει τις αυξήσεις ακόμη και στο κουλούρι, σε βασικά αγαθά, και νιώθω ότι είναι ένα στοίχημα που πρέπει να δώσει η κυβέρνηση. Πιστεύετε ότι οι εξαγγελίες στη ΔΕΦ του Πρωθυπουργού θα είναι εκείνες που θα μπορέσουν να ανακουφίσουν κάπως τον μέσο καταναλωτή, τον μέσο πολίτη? Κοιτάξτε, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη, καταρχήν θα δούμε τι λέει. Αλλά νομίζω ότι έχουν σημαδευτεί από τις
επικείμενες εξαγγελίες, αναγγελίες για αύξηση φόρων, ανατιμήσεις και χρέη. Αυτά είναι στην ημερήσια διάταξη για την κάθε λαϊκή οικογένεια. Mm-hmm. Και μάλιστα την ώρα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι ανακάμπτει η οικονομία, ότι αυξάνονται οι ρυθμοί του ΑΕΠ και το δεύτερο τρίμηνο του 2021, την ίδια στιγμή έρχονται αυτά τα χαράτσια μέχρι το τέλος του χρόνου. Και που φτάνουν. Εννοείται τις ανατιμήσεις. Τις ανατιμήσεις, 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι μόνο ανατιμήσεις, είναι ένα πακέτο μέτρων. Είναι ο ΕΜΦΙΑ για παράδειγμα. Είναι τα καθαριστικά μέσα στο Σεπτέμβριο θα έχουν. Ναι. Έτσι, τα καθαριστικά του ΕΜΦΙΑ. Είναι οι αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα που θα φτάσουν ακόμα και το 50%. Και μάλιστα οι πρώτοι λογαριασμοί έχουν ήδη σταλεί. Θα έχουμε τα τέλη κυκλοφορίας τον Δεκέμβριο. Το φυσικό αέριο στο 70%. Ναι. Το 70%. Και έρχεται πακέτο και το κύμα των ανατιμήσεων σε διάφορα προϊόντα ήδη πρώτης ανάγκης. Το θέμα ποιο είναι, ότι έχεις στελέχη της κυβέρνησης που με θρασίτητα θα έλεγα λένε ότι πρόκειται για μικρές αυξήσεις. Είναι μικρές αυξήσεις, 50% αύξηση στο ρεύμα, στα ψώνια σούπερ μάρκετ? Δεν νομίζω όμως ότι μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου ή κάποιου στελέχους που είναι αρμόδιο σε Υπουργείο να έχει υποθεί κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι όλοι έχουν το βλέμμα στη ΔΕΘ, κύριε Συντυχάκη. Δεν έχει υποθεί ότι είναι μικρές οι αυξήσεις, γιατί υπάρχει παγκόσμια πίεση, οπότε δεν μπορούν να... Δηλαδή και να θέλουν να το κρύψουν, δεν μπορούν. Καλά, το είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ανέφερε αυτό, αλλά το είπε και ο κ. Στεωριάδης, ο οποίος μάλιστα έκανε παρότριση προς τα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά. Να απορροφήσουν τις τιμές. Ναι, να απορροφήσουν τις τιμές, αλλά εν πάση περιπτώσει... Δεν θα έπρεπε να το κάνουνε, κύριε Συντυχάκη. Να το κάνουνε. Πήγανε πολύ καλά εν μέσω πανδημίας, σωστά δεν, δηλαδή... Συμφωνώ. Συμφωνώ, βεβαίως, έτσι όπως το λέτε. Η αντίφαση όμως που είναι σε σχέση με τον κύριο Γεωργιάδη, ότι ενώ από τη μία λέει ότι πρέπει να απορροφηθούν οι μεγάλες αυξήσεις από τα σούπερ μάρκετ, την ίδια στιγμή λέει ναι, αλλά να μην χάσουν και τα σούπερ μάρκετ. Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύο αντιφατικές δηλώσεις. Το καταλαβαίνω και πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ναι, πείτε μας. Σε κάθε περίπτωση, όταν είναι να κόψουν μισθούς και συντάξεις και να βάλουν νέους φόρους, όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση, συνολικότερα δείχνουν πόσο αποτελεσματική είναι. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά παίρνουν μέτρα που ενισχύουν τους λίγους και δεν ενισχύουν τους πολλούς. Οι εργαζόμενοι λοιπόν πρέπει να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, να αντιδράσουν, να ανακόψουν αυτό το κύμα επίθεσης που δέχονται οι εργαζόμενοι, όχι μόνο με τις ανατιμήσεις, έτσι, γιατί είχαμε νομοσχέδιο για το επικορικό που καταργεί την επικουρική ασφάλιση, καταργεί το 8ωρο. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια επιπλέον άλλη εποχή που. Οι αγώνες πρέπει να έρθουν στο προσκήνιο. Και νομίζω ότι θα πάρει την απάντηση στη ΔΕΘ κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Και εγώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.